Ο σεβασμός στον πελάτη, τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα, η καινοτομία και ο σεβασμός πάντα προς το περιβάλλον. Όραμά μας αποτελεί βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύουμε στην αναγκαιότητα να στραφεί η οικονομία προς την παραγωγή και άλλων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αναλαμβάνοντας λοιπόν τη μελέτη και την κατασκευή μονάδων παραγωγής πράσινης ενέργειας, ενισχύουμε την ενεργειακή ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για τις κοινωνίες. Το νερό, με τη μορφή υδραυλικής ενέργειας, διαχρονικά αποτέλεσε μοχλό ανάπτυξης για τις κοινωνίες. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αν ταξιδέψουμε, θα δούμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί για άρδευση, για λειτουργία διάφορων μηχανικών κατασκευών. Μπορούμε όλοι να ανατρέξουμε στις παιδικές μας μνήμες με τους μήλους, τους νερόμήλους, τα ηλεκτροφορεία, τα πυρομυστήρια, κυκλοστοϊφανουργία κτλ. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι παλιότερα υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν και συγκερανούσε από αθρών και οικιακούσαν ελκυστήρες. Είναι σίγουρο ότι είναι μια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς ο κύκλος του νερού ανανεώνεται συνεχώς από τον ήλιο. Στα τέλη του 10ου αιώνα έγινε το μεγάλο βήμα. Το νερό παρήγαγε ρεύμα. Σήμερα οι σύγχρονες υδροελεκτρικές μονάδες παράγουν ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας τροπίλους και γεννήτριες. Η Kiefertech ΕΠΕ, λοιπόν, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, με πίστη στο όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη και με σεβασμό στο περιβάλλον, έχει ήδη κατασκευάσει 4 μικρούς υδροελεκτρικούς σταθμούς, ενώ πρόκειται να ξεκινήσει έμασα και ένα ακόμα, το οποίο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι βρίσκονται όλα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει άλλα 8 μικρά υδροελεκτρικά έργα, συνολικής ισχύος 38,55 ΜΒ, με 5 από αυτά να βρίσκονται στις περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Με γνώμονα λοιπόν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, η εταιρεία μας υλοποιεί δράσεις με τη συμμετοχή φορέων, εκπαιδευτικών, κοινοποιητών, εργαζόμενων και πολιτών, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για το νερό του αύριο. Έχουμε αναπτύξει πολιτικές με πράσινο αποτύπωμα και στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Μέρας Νερού τονίζουμε την ανάγκη διαφύλαξης αυτού του πλούτου σαν φυσικό πόρο και κοινωνικό αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο, παίρνει άδεια και ορθά ο στόχος νούμερο 7 στην ατζέντα του 2030. Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού έχει καθιερωθεί, όπως και οι προηγούμενοι ανέφεραν από τον ΟΗΕ, ως μια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσης για θέματα που είναι σχετιζόμενα με το νερό. Όσο οι προκλήσεις κλιματικής αλλαγής διοργώνονται, θα πρέπει συνεχώς να αναζητούμε αποδοτικούς και ευφυείς τρόπους για τη διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υδατικών πόρων στο πλαίσιο της προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή που αντιμετωπίζουμε όλοι. Φέτος, όσο άλλοτε ποτέ, είναι φανερή ανάγκη διασφάλισης αυτού του αγαθού, του πόσιμου νερού, καθώς οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και της πρόσφατης εκτόξευσης ενεργειακού κόστους καθιστούν την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων δυσχερή, ακόμα και για πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαιρετικά κοστοβόρες και πολύπλοκες προσπάθειες αντιμετώπισης. Το νερό έχει χαρακτηριστεί και έχει ονομαστεί κατά καιρούς ως ο λευκός χρυσός. Δεν είναι το μόνο βασικό συστατικό της ζωής, αλλά είναι και στοιχείο πολιτισμού. Αποτέλεσε και αποτελεί έμπνευση για καλλιτέχνες, είναι επίκεντρο επιστημονικής έρευνας, ενώ διαδραματίζει τεράστιο και σημαντικό ρόλο στο τελετουργικό πολλών θρησκειών, παραδόσεων και πίστων. Παρά τη σημασία του και συχνά την ιερή του φύση, το νερό καταναλώνεται και υποβαθμίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο σχεδόν αγνώριστα, τόσο στο αστικό περιβάλλον, αλλά τόσο και στις αγροτικές περιοχές. Έχει σημασία να αναφερθεί ότι το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού, σήμερα που μιλάμε, δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται εγκαταστάσεων βασικής υγιεινής. Καθημερινά, λοιπόν, περίπου 6.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται με το νερό, και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων είναι παιδιά. Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, στη σημερινή παγκόσμια ημέρα για το νερό, ας αναγνωρίζουμε την πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα που έχει το καθαρό νερό, και ας ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να προστατεύσουμε τα ποτάμια, τις λίμνες, τον υδροφόρο ορίζοντα, για να βελτιωθούν η δημόσια υγεία και να προσθέσουμε ένα θετικό πρόσημο στην ποιότητα ζωής όλων.